Ο εντολέας σας είναι προφυλακισμένος. Ναι. Γνωρίζετε πώς αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία. Δηλαδή τώρα εγώ διαβάζω, ας πούμε, ότι ετοιμάζεται η αίθουσα στα ΤΕΗ της Λάρισας για να φιλοξενήσει τον κόσμο. Κάπως έτσι ισχύει αυτό, ναι. Πόσο κοντά είμαστε στο να ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία? Αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς και φυσικά δεν μπορεί να το πει και ο Υπουργός. Αυτά που λέει τώρα είναι δηλώσεις που δεν έχουν κάποιο αντικείμενο. Άμα δεν τελειώσει η ανακριτική φάση, πώς θα προχωρήσουμε σε δικαστήριο? Εδώ ακόμη προσκοπίζονται στοιχεία. Και όπως ο δημοσιογράφος ξέρεις ότι και σήμερα ακόμη στέλνονται πορίσματα κλπ. Κλπ. Όταν στέλνεται ένα πόρισμα λοιπόν από τα θύματα και τους εμπειρογνώμονες βάλουν τα θύματα, το οποίο λέει και για άλλα πράγματα, θα πρέπει η ανάγκη να τα ψάξει. Πώς θα προεξοφλήσουμε εμείς ότι θα τελειώσει η ανάκριση για να γίνει κατηγορία? Όχι, Κάπου ξεφ... καταλαβαίνω απολύτως τι λέτε. Ρωτάω μήπως έχετε κάποια παραπάνω πληροφόρηση, Όχι, καταλάβατε. δεν υπάρχει πληροφόρηση, γιατί ακόμη εμπλουτίζεται η τυπογραφία. Θεωρητικά, άμα είχε τελειώσει, το καλοκαίρι θα μπορούσε να ξεκινήσει με τις αλλαγές που γίνανε στην ποινική δικονομία. Αλλά όπως έγινε γνωστό, υπάρχουν κάποια πορίσματα και υπάρχει μια εντολή από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να συνεχίσει η έρευνα σε κάποια θέματα. Τώρα, αν αυτό Μάλιστα, μιλάτε διαρκέσει ένα, για αυτό δύο, το τρεις πόρισμα μήνες. που ήρθε χθες στο φως της δημοσιότητας, που βγήκαν και οι συγγενείς των θυμάτων και οι εμπειρογνώμονες εκεί που είχαν αναθέσει και μιλήσανε για το κομμάτι της φωτιάς και για το κομμάτι των Αυτά έφλεκτων λοιπόν, υλών. ακόμα ο ανακριτής δεν τα έχει πάρει επισήμως. Ίσως τα πάρει σήμερα, τα πάρει αύριο. Αφού τα πάρει και αφού τα ελέγξει και αφού συμμορφωθεί με αυτά που λέει η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αντιρρυφθούν και αυτά, θα πρέπει να αντιρρυφνήσει και αυτά. Εσείς που έχετε, κύριε Συνήγορε, γνώση της δικογραφίας, τι έχετε να πείτε για αυτά που λένε ότι διενεργείται, που λένε οι συγγενείς ότι διενεργείται πλημελώς η ανάκριση, ότι υπάρχουν θέματα συγκάλυψης? Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Από τη δικιά μου πλευρά δεν έχω διαπιστώσει. Αντιθέτως, εγώ βλέπω ότι ο ανακριτής κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση και αυτό που κάνει είναι πραγματικά άθλος. Κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του. Τώρα, αν μιλάτε για συγκάλυψη πολιτική, αυτά είναι εντάξει, άλλα κομμάτια στα οποία δεν θέλω να μιλάτε. Αυτό Ωραία. είναι ολόκληρη ιστορία. Και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Τώρα ο εντολέας σας σε τι φάση είναι? Αναμένει να ξεκινήσει με ανυπομονησία η διαδικασία για να προχωρήσει, ας πούμε, γιατί είναι τώρα πόσους μήνες μέσα στη φυλακή? Το θέλει πάρα πολύ. Το θέλει πάρα πολύ. Να ξεκινήσει για να μπορέσει να μιλήσει επιτέλους. Να μιλήσει και, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και φωνές που λένε ότι κακός είναι μόνο αυτός ο συγκεκριμένος που έχει στοχοποιηθεί και είναι πάρα πολύ Γενικά, ακόμα ασυνυπέτη. να μιλήσει για να εξηγήσει στην κοινή γνώμη και στην κοινωνία μερικά πράγματα. Το δικαιούται. Μάλιστα. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.